Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον βράχο Σαρμπέλ. Τη ζωή αλλιώς να ζήσω. Το όνομά σου μη ρώτησω, τα φιλιά σου μη ζητήσω. Όρκους να μη σου χάρισω, όνειρα μη ξαναχτίσω. Τα δυο μάτια σου να σβήσω, τα δυο χείλη σου να αφήσω. Το κορμί σου να μισήσω και την πόρτα να σου κλείσω. Θέλω να γυρίσω το ρολόι λίγο πίσω, να μη σε ξαναγνωρίσω. Τη ζωή αλλιώς να ζήσω, ναι. Δεν αντέχω παραπάνω, όλο και πιο κάτω φτάνω και τον εαυτό μου χάνω. Μακριά σου θα ανάσανω, ό,τι θέλω εγώ θα κάνω. Θέλω να τι κάνω, δεν αντέχω παραπάνω. Ευχαριστούμε. Ή εσύ είσαι χαζή ή εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Από στη μέση. Έλα στη μέση. Από στη μέση. Ένα σου δώσω ένα φιλί κατά. Ένα φιλί από σένα. Και ένα φιλί από μένα. Από σένα. Μουα. Ω, γεια σας φιλιά. Τι ήταν αυτό βρε που τραγούδησες. Ένα από τα καινούρια μου τραγούδια. Πώς λέγεται σου άρεσε, το έχω τρελαθεί. Ναι. Δεν έχουμε όνομα ακόμα. Ναι. Το τραγούδι λέγεται έχω τρελαθεί. Ναι. Γιατί έχω τρελαθεί για πάρτι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαρμπέλ. Ναι, αλλά εδώ είναι ο τελικός του Eurovision, Σαρμπέλ. Και εμείς περιμέναμε να τραγουδήσει το Γεια σου Μαρία. Θα το πούμε το Γεια σου Μαρία. Θα το πούμε. Η Μαρία δεν φεύγει. Καλέ... Δεν πάει πουθενά. Εδώ είναι. Καλέ, άσε τον άνθρωπο να μας πει καινούριο τραγούδι από τον καινούριο δίσκο. Promotion κάνει. Και εγώ να το ρωτήσω και τόσα πράγματα. Εγώ θα το ρωτήσω πρώτη. Καταλαβες. Τι άλλαξε τη ζωή σου μετά την Eurovision. Τι άλλαξε. Ναι. Πολλά πράγματα αλλάξανε. Βασικά. Πιστεύω ότι κέρδισα σαν άνθρωπος πρώτα και μετά σαν καλλιτέχνης. Γιατί αυτή η εμπειρία πιστεύω ότι με ξύπνησε ψυχικά. Μάλιστα. Γιατί να πάει ένας καλλιτέχνης στη Eurovision, Σαρμπέλ. Γιατί να πάει ένας καλλιτέχνης στη Eurovision. Γιατί πιστεύω ότι όταν περνάς μια έντονη εμπειρία, ναι, μαθαίνεις κάτι λίγο παραπάνω για τον εαυτό σου. Α, καλό. Πέρυσι πάντως ήσουν πάρα πολύ χαλαρός και άνετος. Δηλαδή φαινόταν ότι περνούσες καλά.